αυτοί, γιατί ο κύριος Πρωθυπουργός ήξερε το θέμα, το άφησε και εξελίχθηκε μέχρι εκεί. Εσείς περιμένετε, κύριε Ρακούση, λύσεις σήμερα του ζητήματος από τον Πρωθυπουργό? Τι περιμένετε, ή περιμένουμε πρώτα την ανέρεση? Ένας αφαιρισμένος πατέρας χωρίς έπαρση πηγαίνει να συναντήσει τον κύριο Πρωθυπουργό, να παρακαλέσει να βρεθεί μια λύση για να σώσει το παιδί του. Αυτό περιμένουμε. Ποια μπορεί να είναι η λύση, κύριε Ρακούση, επειδή έχετε τεράστια εμπειρία, είστε πολύ βαθύς γνώστης των πραγμάτων. Ποια μπορεί να είναι η λύση? Η λύση να είναι η τροπολογία την οποία σκέφτεται να καταθέσει ο κύριος Αθανασίου την Τρίτη, ακούστε με, να μην είναι μια γκυλοτίνα, να μην είναι περιγραφή των δικαιωμάτων, να μην σφαγιάζονται τα δικαιώματα των κρατουμένων, να μην χρησιμοποιείται ο Ρωμανός για ακόμα σκληρότερα κατασταλτικά μέτρα, αλλά να είναι μια λύση η οποία δεν είναι βιώσιμη. Άκουγα εχθές στη Βουλή εκπροσώπους του ελληνικού λαού να λένε ότι ο Ρωμανός καταδικάστηκε, ο Ρωμανός πήρε τα Καλάσνικοφ, ο Ρωμανός έκανε το ένα, μα η εκπαιδευτική άδεια σε καταδικασμένους δίδεται και σε προφυλακισμένους. Έχουν δοθεί εκπαιδευτικές άδειες σε ανθρώπους με βαριά εγκλήματα, οι Σοβίτες. Ο Ρωμανός είναι εκείνος ο οποίος θα πάρει το Καλάσνικοφ. Όπα, έπεσε η γραμμή, κύριε Ρακούση, το χάσαμε. Δεν ξέρω, δεν άκουμε τον κύριο Ρακούση. Θα κάνουμε μια προσπάθεια. Μπορεί να επανέλθουμε μετά το διάλειμμα. Θα το δούμε. Κύριε Μαρκογιάννη, μια κουβέντα για αυτό το θέμα και να κλείσουμε. Εντάξει, δεν πρέπει η συστάμενη νομοθεσία δεν επιτρέπει σε καμία περίπτωση παρέμβαση του αρμόδιου υπουργού. Έχει κατευθύνει λοιπόν μια τροπολογία η οποία τι λέει? Δεν λέει ότι ρυθμίζει κατά τον ΑΒ τρόπο το θέμα, αλλά δίδει την αξιοδότηση στον Υπουργό Παιδείας και Δικαιοσύνης. Μισό λεπτό, επειδή το ξανά βγάζουν. Κύριε Ρακούση, ελάτε, συνεχίστε για λίγο ακόμα. Ελάτε, παρακαλώ. Ναι. Ζητώ συγγνώμη, επειδή δεν πειράζει. Εκείνο το οποίο θέλω να πω είναι ότι με αυτόν τον τρόπο χτίζουμε ανθρώπους μέσα στις φυλακές. Δηλαδή να παρακολουθεί εξ αποστάσεως μέσα από μια τηλεόραση, να μην μπαίνει ανάσες ελευθερίας, να μην μπορεί να έχει μια γνώμη να διατυπώσει. Άρα λέτε η μόνη λύση είναι στην τροπολογία αυτή να περάσει μια τροπολογία που να του επιτρέπει να παίρνει εκπαιδευτικές άδειες. Να παίρνει όπως τη δικαιούται. Μόνο αυτό είναι η λύση κατά τη γνώμη σας, έτσι? Μα αυτό δεν προβλέπει ο νόμος. Ο ίδιος είναι αποφασισμένος να προχωρήσει και σε άλλο βήμα να σκληρύνει τη στάση του, κύριε Ρακούση? Ναι. Μόλις κατατεθεί η τροπολογία αυτή την Τρίτη για ψήφιση, θα αρχίσει απεργία δίψας. Α, την ημέρα της κατάθεσης τροπολογίας. Ναι, γιατί πιστεύει ότι έγινε η αιτία να σφαγιαστούν δικαιώματα των κρατουμένων. Δηλαδή, δήθεν ότι τον βοηθάνε και γίνεται μια κατάσταση για αυτόν και τους συγκρατούμενους του χειρότερη. Και κάτι άλλο. Μάλιστα. Ο Ρωμανός δεν έχει βάψει ποτέ τα χέρια του μέμα. Και ένας έγκριτος και αυστηρός εισαγγελέας από έδρας είπε: πάντως πρέπει να παραδεχθούμε ότι ο Ρωμανός και οι άλλοι συγκατηγορούμενοι του έδειξαν μεγάλο σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή και δεν αντίλαξαν ούτε έριξαν πυροβολισμούς έτσι ώστε να θέσουν... Πώς είναι η υγεία του σήμερα, κύριε Ρακούση, τι έχετε μάθει τελευταία νέα? Σήμερα τον είδα εχθές το βράδυ που έφυγα από το νοσοκομείο, βρίσκεται σε μια πλήρη εξάντληση, δεν μπορεί πια να σηκωθεί από το κρεβάτι, δεν μπορεί να κουνηθεί. Προσπαθώ κι εγώ και όλοι όσοι είναι κοντά του να του δώσουμε την ελπίδα για ζωή. Αυτό θέλουμε. Εμείς δεν έχουμε έπαρση και τσαμπουκά. Εμείς έχουμε προσπάθεια. Εμείς πάμε με αιτήματα. Ευχαριστούμε, κύριε Ρακούση, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Καλημέρα, κύριε Ρακούση. Καλημέρα. Διάλειμμα. Να μας πει λίγο ο κύριος Μαρκογιάννης. Να σας πω επί του νομικού. Στη θέση του Υπουργού Δικαιοσύνης ή της κυβέρνησης, εν πάση περιπτώσει, δεν θα ήθελα να είμαι σε καμία περίπτωση σε ό,τι έχει να κάνει με αυτό το θέμα. Γιατί? Διότι από τη μια μεριά υπάρχει ο κίνδυνος να έχω μια άσχημη εξέλιξη στο θέμα της υγείας του απεργού πείνας. Και από την άλλη μεριά θα πρέπει να ισορροπήσουμε λίγο για να μην δοθεί η εντύπωση ότι το κράτος εκβιάστηκε, ότι μπορεί ο καθένας με μια απεργία πείνας να επιτυχάνει ό,τι θέλει. Και γι' αυτό και βλέπετε έρχεται μια τροπολογία η οποία ισορροπεί. Λέει ότι με αποφάσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης και του Παιδείας μπορεί να δοθεί δυνατότητα σπουδών μέσα στη φυλακή με τηλεδιάσκεψη και όλα αυτά τα οποία ακούμε κατά καιρό. Ακούστε με. Φανταστείτε την άλλη σκηνή. Τον αστυνομικό να συνοδεύει τον Ρωμανό να πηγαίνει στο αμφιθέατρο να κάνει το μαθημά του. Είναι ΤΕΗ υπόψη. Δεν είναι με το βραχιολάκι, δεν παρακαλώ πάρα πολύ. Επιτρέψτε μου, θα σα πω για το βραχιολάκι. Και ο αστυνομικό να προπυλακίζεται, διότι θα προπυλακίζεται.
Καλά τώρα, δεν είναι λύση. Προφανώς, θα προπυλακίζεται και πάλι. Κανείς δεν θέλει να πάει. Δημιουργείται μια πάρα πολύ άσχημη κατάσταση. Εγώ πιστεύω κάπως στη μέση πρέπει να κινηθεί το πράγμα. Και ο νεαρός να επανέλθει κανονικά στη σύντηση και στην υγεία του. Στόχος πάντως και από την άλλη μεριά να έχει τη δυνατότητα να σπουδάσει. Και αυτός και οι άλλοι. Γιατί είναι και άλλα παιδιά τα οποία. Ο στόχος δεν είναι η δικαιοσύνη να οδηγεί σε μια προσπάθεια επανένταξη αυτών των ανθρώπων και όχι από μόνο του. Η λογική των εκπαιδευτικών αδειών. Αλλιώ τι νόημα έχει. Η λογική των εκπαιδευτικών αδειών αυτή είναι γκρίνια. Όμω έστω υπόψη ότι δεν δίνει και ο ίδιο ο νερό. Έτσι κάποιο ένα σημάδι μεταμέλεια, ότι να πει το ξανασκέφτομαι, διότι εντάξει, νεαρό, νέο κι εγώ παρασύρθηκα ή οτιδήποτε. Αλλά λέει θα βγω και θα ξανακάνω τα ίδια. Κύριε Πρόεδρε, δεν έχουμε χρόνο. Καλημέρα σα. Καλημερίζουμε. Κύριε Σαμπουλιάλη, μα επιτρέψτε παραμένετε. Ο επόμενο καλεσμένο είναι ο κύριο